Το επόμενο που έστειλε ο κύριος Κεφαυτσόγλου, ο δήμαρχος του Άργου Σοριστικού και ο κύριος Αμανατίδης. Λοιπόν, ξεκινάω με το επόμενο του κυρίου Κεφαυτσόγλου. Θέμα. Δημιουργία ειδικής οικονομικής ζώνης συμφασμένης με εμπορευματικό κέντρο και σταθμό διαμετακομιστικού εμπορίου. Κύριοι, με αφορμή τις πολύ ωραίες συζητήσεις για την οριστικοποίηση του σχεδίου δίκης αναπτυξιακής μετάβασης για τις ηλεκτρικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, ζητήθηκε από τον Περιφερειάρχη να καταθέσουμε τις προτάσεις του Δήμου για δράσεις έργα πιλωτικά που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν μέσω του ΣΤΑΜ και θα συνέβαλαν στην άμβληση των ισοτήτων που ούτως ή άλλως υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν σε σχέση με την ΔΕΗ Κουζάνης και Φλόρινας και άλλωστε έχουν εκτεθεί λεπτομερώς από τους φορείς της Καστοριάς. Λαμβάνοντας υπόψη, πρώτον, τις προτάσεις του Αντιπεριφερειάρχη και των τριών δημάρχων της ΔΕΗ Καστοριάς που έχουν ήδη αποσταλεί τόσο στον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, όσο και το Συντοριστή Επιτροπής ΣΤΑΜ. Δεύτερον, το γεγονός πως στην ΔΕΗ Καστοριάς υφίσταται οριοθετημένη ζώνη ΔΥΠΑΜ έκτασης 250 στρεμμάτων με όλες τις απαραίτητες υποδομές για τη βέλτιστη λειτουργία επιχειρήσεων με μοναδικό αρνητικό παράγοντα, την τιμή κτήσης των γηπέδων ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας από την ΕΤΒΑΒΙΠΕ με τιμή κτήσης 22.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και που για τον λόγο αυτό δυστυχώς έως και σήμερα δραστηριοποιούνται εντός του ΔΥΠΑ μόνο μία επιχείρηση και ένα φωτοβολταϊκό πάρκο και για τον λόγο αυτόν υπήρχε ουσιαστική παρέμβαση του Περιφερειάρχη πρόσφατα για αναδιάρθρωση των τιμών. Τρίτον, την παρουσία και δραστηριοποίηση του στεγασμένου χώρου 2.500 τετραγωνικών μέτρων του εκθετηρίου Γούνας, που πρόσφατα έχει νομιμοποιηθεί και βρίσκεται σε άμεση διπνίαση με το χώρο του ΔΥΠΑ Καστοριάς. Τέταρτον, την πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη για τη διευθέτηση των δυσμενών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί εντός των ΔΥΠΑ της Περιφέρειας και ιδιαίτερα του ΔΥΠΑ Καστοριάς για την άμεση επίλυση των προβλημάτων τους. Πέμπτον, το γεγονός πως το αεροδρόμιο Αριστοτέλης διαθέτει το μεγαλύτερο αεροδιάδρομο μήκος 2.850 μέτρων στα Βαλκάνια και βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωση του εξοπλισμού του, έτσι ώστε να είναι έτοιμο πόλεμο σε οποιαδήποτε διεθνή πτήση και σε οποιασδήποτε συνθήκες, ιδιαίτερα σε αεροσκάφη κάργο μεταφοράς εμπορευμάτων. Έκτον, πως η χερσαία σύνδεση της ΠΕ Καστοριάς με την Εγνατία Οδό συντελείται με τον κάθετο άξονα Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή, που είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα με προδιαγραφές της Εγνατίας Οδού και διαχωριστικό τείχος ενδιάμεσα, καθιστώντας πλέον τη σύνδεση με τη γειτονική Αλβανία απόλυτα ασφαλής στις οδικές μεταφορές και πολύ σύντομα χρονικά, μόλις 20 λεπτά από τα σύνορα της Κρυσταλλοπηγής, ενώ οι δύο έξοδοι του κάθετου άξονα Καστοριάς και Άργους Οριστικού απέχουν μόλις 1 χιλιόμετρο από την περιοχή του ΔΥΠΑ Καστοριάς και υπάρχει δυνατότητα για την κατασκευή τρίτης εξόδου πλησίων του ΔΥΠΑ 200 μέτρα και έχει εκπονηθεί η απαιτούμενη μελέτη από την Εγνατία Οδό ΑΕ. Έβδομον, πως ο οδικός άξονας Ε65 πλέον βρίσκεται σε φάση άμεσης υλοποίησης, μειώνοντας καταλητικά την οδική χερσαία σύνδεση της ΠΕ Καστοριάς με την Αθήνα και τη διασύνδεσή της με την ΠΑΘΕ και τους άλλους αυτοκινητόδρομους. Πως η σύρεγγα της Κλεισούρας επίσης οδηγείται προς υλοποίηση, αποτελώντας έργο σημαία για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την άμεση διασύνδεση της περιοχής της Εορδαίας με την ΠΕ Καστοριάς, αλλά και την ΠΕ Φλόρινας μέσω του άξονα Φλόρινας Κοζάνης, που επίσης έχει δρομολογηθεί η κατασκευή του. Ένατον, πως η επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου από Κοζάνη προς Καστοριά και μελλοντικά προς Αλβανία, που προβλέπεται να περάσει δίπλα από τον κάθετο άξονα της Εγνατίας, Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή, με ειδική έξοδο προς ΔΥΠΑ Καστοριάς και αεροδρόμιο Αριστοτέλης, αποτελεί στόχο υλοποίησης της επόμενης πενταετίας, με ιδιαίτερη προτεραιότητα στην κατασκευή του. Δέκατον, πως η ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ, που θα τροφοδοτεί με φυσικό αέριο από τον διαδρατικό αγό ΤΑΤ, που είναι ήδη σε λειτουργία, στην περιοχή του Άργους Οριστικού, των Μανιάκων και της Καστοριάς, προβλέπει την παροχή φυσικού αερίου τόσο για θέρμανση όσο για παραγωγική διαδικασία στην περιοχή του ΔΥΠΑ, καθιστώντας ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν εντός του ΔΥΠΑ. Ενδέκατον, τον οικονομικό μαρασμό που έχει υποστεί η ΠΕ Καστοριάς λόγω της παρατεταμένης χρήσης της υγνοποιητικής δραστηριότητας και την άμεση ανέβρεση εναλλακτικών δράσεων δραστηριοτήτων για την κάλυψη των πολλαπλών αρνητικών οικονομικών συνεπειών που έχουν προκύψει. Προτείνουμε τη δημιουργία ειδικής οικονομικής ζώνης στο χώρο του ΔΥΠΑ Καστοριάς, συμφασμένη με εμπορευματικό κέντρο και σταθμό διαμετακομιστικού εμπορίου με τα παρακάτω ιδιαίτερα στοιχεία και χαρακτηριστικά. Φορολογικό συντελεστής κερδών κάτω από 10%.
απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης των μονάδων που θα εγκατασταθούν εντός της ΕΟΣ, ειδικό δικαιοδοτικό καθεστώς προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις λόγω προσφυγών, δηλαδή οι όποιες προσφυγές να τελεσυνδικήσουν σε δευτεροβάθμιο δικαστικό επίπεδο, οριστικά και γρήγορα, και να μην λιμνάζουν στο Συμβούλιο Επικρατείας ή στον Άριο Πάγο. Παράλληλα, επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν εντός της ΕΟΣ πρέπει να έχουν τις παρακάτω δεσμεύσεις. Ένα ποσοστό 80% των έργων και προμηθειών τους να γίνεται από ελληνικές εταιρείες ή την εμφόρια αγορά. Τουλάχιστον 0,5% από τα κέρδη τους προφόρων να αποδίδονται στους τοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς της περιοχής για ενίσχυση του αναπτυξιακού και κοινωνικού τους έργου. Τουλάχιστον το 50% του ανειδίκευτου προσωπικού τους να προσληφθεί από την τοπική αγορά μέσω ΟΑΕΠ. Το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων τους, ασχέτως ειδικότητας ή άλλων κριτηρίων, να μην εξαιρείται από αυτό της υπόλοιπης χώρας. Ευεργετικές συνέπειες από τη δημιουργία της ΕΟΣ Καστοριάς, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της περιοχής με εγκατάσταση νέων βιοτεχνιών βιομηχανιών μέσα στον χώρο του νέου ΦΠΑ. Προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, κυρίως από το εξωτερικό, λόγω των ισχυρών φορολογικών και άλλων κινήτρων της νέας ΕΟΣ Καστοριάς. Μείωση της ανεργίας και τόνωση της απασχόλησης μέσω των νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, στήριξη των κατασκευαστικών εταιριών αλλά και γενικότερα της τοπικής αγοράς τόσο κατά την περίοδο της ίδρυσης των νέων μονάδων, όσο και αργότερα κατά τη λειτουργία τους. Ενίσχυση των προϊόντων ιδιαίτερου τοπικού χαρακτήρα με πρώτο αυτό της γνωπίας αλλά και άλλων του πρωτογενούς τομέα, όπως τα φασόλια, μέσω νέων εταιριών μεταποίησης και εμπορίας τους. Αξιοποίηση της γυπνίασης του νομού Καστοριάς με την Αλβανία και της άμεσης προσβασιμότητας από και προς αυτήν μέσω του κοντινού συνοριακού περάσματος κρυσταλλοπηγής. Ενεργοποίηση του ΠΠΑ Καστοριάς στο σύνολό του πολύ γρήγορα για να μην πάνε χαμένες οι σύγχρονες υποδομές και λόγω απουσίας επενδύσεων. Έντονη δραστηριοποίηση εταιριών logistics. Συμπέρασμα. Κατόπιν το παραπάνω, διαφαίνεται πως η ίδρυση της ΕΟΣ Καστοριάς, συμφασμένης με εμπορευματικό κέντρο και σταθμό διαμετακομιστικού εμπορίου, είναι όχι μόνο αναγκαία για την ανάκαμψη της περιοχής, αλλά ίσως και η μοναδική δράση επένδυση που κατά την άποψή μας θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο ΣΔΑΜ και να χρηματοδοτηθεί ως πρώτη πιλωτική επένδυση που θα αποτελέσει αφορμή για την ίδρυση αντίστοιχων και στην υπόλοιπη Ελλάδα, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι λόγοι και οι προδιαγραφές. Επιπλέον, έργα υποδομής, αλλά και τουριστικής προβολής και αξιοποίησης, έργα ενεργειακής αναβάθμισης και πράσινης ανάπτυξης που αφορούν τους Δήμους και την ΠΕ Καστοριάς, θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από άλλα προγράμματα, Αντώνης Τρίτσης, Πράσινο Ταμείο, η ΜΕΠΕΡΑΝ, αλλάζοντας απλά επιλεκτικά το θεσμικό πλαίσιο, ειδικά για τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού, για τους ιδιαίτερους λόγους που προαναφέρθηκαν, έτσι ώστε να έχουμε περιφέρεια μιας και όχι δύο ταχυτήτων. Επίσης, αποδεικνύεται ότι ο χώρος του ΒΠΑ Καστοριάς είναι ο πλέον ενδεδειγμένος για την εγκατάσταση της ΕΟΣ Καστοριάς, συνυφασμένης με εμπορευματικό κέντρο και σταθμό διαμετακομιστικού εμπορίου, δεδομένου ότι έχει δυνατότητα συνδυασμένων μεταφορών οδικός, σιδηροδρομικός και αεροπορικός, αλλά έχει και την προοπτική της ενεργειακής υποστήριξής του από τα δίκτυα της ΔΕΠΑ και του ήδη σε λειτουργία διαδρατικού αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΠ. Όσο και την επάρκεια του διαθέσιμου χώρου εντός ΒΠΑ, πρέπει να αναφερθεί ότι παραδίπλα του και ανατολικά υπάρχει άφθονος κοινόχρηστος χώρος για μελλοντική του επέκταση εφόσον προκύψει ανάγκη. Με ιδιαίτερη εκτίμηση και ευθύνη για τα παραπάνω αναγραφόμενα ο Δήμαρχος Παναγιώτης Κυβαπτσόγλου.
centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.